Λοιπόν, λέω καλό μεσημέρι στον κύριο Παναγιώτη Κατάρα. Τι κάνετε? Γεια σας, καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Τι λέτε, τι γίνεται? Άκουσα την εισαγωγή που κάνατε, να το πω έτσι, για τα επαγγελματικά ταμεία. Ναι. Και βέβαια, εντάξει, είδαμε, ας το πούμε, όλο το προηγούμενο διάστημα το ταξικό κίνημα έκανε κινητοποίηση ενάντια στην περιστολή των δικαιωμάτων, των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, όλα αυτά που πέρασε η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Για αυτούς δεν κουνήθηκε φίλο, δεν ενδιαφέρθηκαν καν να μιλήσουν στους εργαζόμενους για όλα αυτά που έρχονταν, για το φακέλωμα των συνδικάτων, για τα μητρώα που έφερε, για την περιστολή του δικαιώματος στην απεργία, με τη δικαιολογία ότι είναι διορισμένη η διοίκηση, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όμως πριν από λίγο καιρό τους είδαμε να βγαίνουν στο προσκήνιο για ποιο πράγμα, να υπογράψουν και στην κυρώσουν, ας το πούμε, την κατάπτυση στη Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση των 650 ευρώ. Με αυτό παράλληλα ήρθανε να βάλουν ζήτημα, ας πούμε, να αρχίσουν να λειτουργούν τα επαγγελματικά ταμεία για ένα εθνικό επαγγελματικό ταμείο, που τι σημαίνει επαγγελματικό ταμείο? Πλήρη ιδιωτικοποίηση των επικουρικών συντάξεων. Αυτό είναι αυτό που λέμε τα επαγγελματικά ταμεία, και βλέπουμε, ας το πούμε, πως αυτή, όπως την αναφέρουμε, συνδικαλιστική μαφία, σε αυτό το ζήτημα παίρνει τη θέση που παίρνει ο ΣΕΒ, που παίρνει η κυβέρνηση. Στην ουσία, δηλαδή, να έρθουν τα αποθεματικά των ταμείων των εργαζομένων, ο υδρότας τους, ο κόπος μιας ζωής, να παίζονται στα χρηματιστήρια, να τζογάρονται, να γίνονται μετοχές σε μεγάλες επιχειρήσεις με τους κινδύνους που αυτό φέρνει. Και για να ολοκληρώσω, να πω εδώ ότι έχουμε φαινόμενα, ας το πούμε, επαγγελματικών ταμείων που ήδη λειτουργούν στη χώρα μας. Παράδειγμα, των εργαζόμενων στις φαρμακοβιομηχανίες. Ναι. Το ΤΕΑΙΦΕ, ναι, έχετε δίκιο. Ναι. Οι οποίοι τι βλέπουν σήμερα? Να μειώνονται συντάξεις κατά 80%. Γιατί τα χρήματα, ενώ οι εργαζόμενοι πληρώνουν αυτό που ορίζεται να πληρώνουν, δεν ξέρουν τι θα πάρουν, και αυτό ορίζεται κάθε φορά από το αν υπάρχουν κέρδη στο τζογάρισμα ή αν υπάρχει χάσιμο. Άρα δηλαδή καταλαβαίνουμε πως αυτοί έρχονται να βάλουν πλάτη στην προσπάθεια της κυβέρνησης πραγματικά να ιδιωτικοποιήσει καταρχήν τις επικουρικές συντάξεις, γιατί ο στόχος είναι και το ανταποδοτικό τμήμα της σύνταξης να πάει στην ίδια κατεύθυνση, δηλαδή στην ιδιωτικοποίηση, και να παίζεται σαν κεφάλαιο, ας το πούμε, να τζογάρεται και να γίνεται μετοχές σε μεγάλες επιχειρήσεις. Και να πω εδώ και κάτι άλλο. Ας πούμε, στον χώρο του τύπου, όπως είπατε, πριν από 5-6 χρόνια είχαμε προσπάθεια σωματείων που κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με αυτή τη συνδικαλιστική μαφία. Υπήρξε προσπάθεια να κινηθούν αυτά τα ταμεία τους, η επικουρική σύνταξη, στα επαγγελματικά ταμεία. Και υπήρξε αντίδραση από τους εργαζόμενους και τα υπόλοιπα σωματεία και απεφεύχθη αυτό. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι ανοίγει ο δρόμος. Και θα έλεγα ότι αυτό δείχνει την ανάγκη που υπάρχει σήμερα να οργανωθούμε και να παλέψουμε ενάντια στη νέα επίθεση που φέρνει η Νέα Δημοκρατία στο ασφαλιστικό σύστημα, στην κοινωνική ασφάλιση. Ναι. Υπάρχει το επιχείρημα εδώ, και νομίζω το ξέρετε καλύτερα από μένα, κύριε Κατάρα, ότι δώσε μου τα λεφτά, εγώ θα τα κάνω επένδυση. Η επένδυση θα φέρει ανάπτυξη, θα φέρει θέσεις εργασίας. Να τα έχουμε εκεί λιμνάζοντα να κάθονται και να μην κάνουμε τίποτα, τα λεφτουδάκια είναι αμαρτία, ας πούμε, και δεν κάνουμε τίποτα. Ενώ έτσι, Παναγιώτη, δώστα, θα στα κάνω εγώ μια χαρά, και από εκεί που είσαστε 100 εργαζόμενοι θα γίνετε 200. Ξέρετε, τα γνωστά αυτά, με καλύτερους μισθούς, με και τα λοιπά, και τα λοιπά. Ναι. Να μην τα έχουμε λιμνάζοντα, και αμαρτία είναι, ας πούμε, εκεί τα καημένα να κάθονται. Τι λέτε? Η χώρα μας, όσον αφορά τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά, ακολουθάει τη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτό είναι μια πολιτική που εκπορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που λέει ότι πρέπει να δίνουν τα χρήματα που οι εργαζόμενοι, ο υδρότας των εργαζόμενων, να γίνονται business. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι έτσι να χτυπιώνται το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα και οι εργαζόμενοι να βρίσκονται, ας το πούμε, μετά από 30-40 χρόνια δουλειάς, να παίρνουν ένα βοήθημα φτωχοκομείου. Επίσης ουσίας, δηλαδή, να μην υπάρχει καμία εγγύηση για τη σύνταξη που θα πάρουν οι εργαζόμενοι μετά από μερικά χρόνια. Και να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή το ασφαλιστικό σύστημα χαίρεσε αυτή την κατάσταση
να λένε σήμερα ότι δεν αντέχει, δεν υπάρχουν τα χρήματα. Μα όλα τα προηγούμενα χρόνια τα χρήματα των εργαζομένων, τα αποθεματικά ταμεία δίνονταν στους επιχειρηματίες. Γι' αυτό και υπάρχει ένα έλλειμμα γύρω στα 80 δισεκατομμύρια και να προσθέσουμε σε αυτά τα 80 δισεκατομμύρια και τα 35 δισεκατομμύρια που χρωστάνε σήμερα οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμοι, τα οποία δεν πληρώνονται ποτέ. Και να αναφέρουμε και το κίνδυνο που υπάρχει, έτσι όταν ας το πούμε λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια τα ασφαλιστικά ταμεία, έτσι να τυναχθούν στον αέρα. Έχουμε την πείρα και από το εξωτερικό και από τη χώρα μας εδώ, από την Ασπής Πρόνοια, ας το πούμε. Ναι. Τι έκανε, είχε προγράμματα τέτοια ασφαλιστικά, έβαλε λουκέτο και οι εργαζόμενοι βρεθήκανε, ενώ είχαν πληρώσει 10-15 χρόνια εισφορές, βρεθήκανε. Ναι. Έτσι να διεκδικούν από τα δικαστήρια κάποια χρήματα από αυτά που ήταν οι ίδιοι οι πληρώσεις. Προσπαθούν να καλλιεργήσουν επίσης, κύριε Κατάρα, θα τα έχετε ακούσει και αυτά, τον κοινωνικό αυτοματισμό. Εντάξει, Παναγιώτη, καταλαβαίνετε τώρα, το λέω σχηματικά έτσι. Εσύ δούλεψες, έχεις τα ένσημά σου, έχεις τα χρόνια, κάτι θα πάρει. Εγώ ρε Παναγιώτη, τώρα που είμαι 20 χρονών, 22 και μπήκα εδώ με τα χίλια ζόρια, φίλησα κατουρημένες ποδιές να πιάσω μια δουλειά, ας πούμε, κτλ. Σήμερα είμαι, αύριο δεν είμαι, είμαι νοικιαζόμενος, ή είμαι δανεικός, ή είμαι μεργολαβικός, ή είμαι με μερική απασχόληση. Εγώ τι θα γίνω, ρε Παναγιώτη, εμένα δεν με σκέφτεσαι. Καλά, εσύ εντάξει, θα πάρεις μια σύνταξη. Δηλαδή το σύστημα σου λέει ότι η κυβέρνηση ότι προσπαθώ να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη, να υπάρχει βιωσιμότητα. Δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο το σήμερα, αλλά πρέπει να βλέπουμε μπροστά τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να κοιτάμε και τον κόσμο που είναι εκτός των θυρών της εργασίας, τα νέα παιδιά κυρίως να προσέχουμε κτλ. Κτλ. Τι λέμε σε αυτά, κύριε Κατάρα. Να πούμε, κοιτάξτε να δείτε. Είναι το πάγιο κόλπο, ας το πούμε, των κυβερνήσεων και του ΣΕΒ και των επιχειρηματιών. Αυτό που λέτε εσείς. Αλλά πρέπει να δούμε ποια είναι η αιτία σήμερα, ας το πούμε, που υπάρχει ζήτημα για τα νέα παιδιά. Η αιτία είναι ότι υπάρχουν ελαστικές μορφές απασχόλησης, ότι υπάρχει δουλειά χωρίς δικαιώματα, ότι οι εργαζόμενοι σήμερα, τα νέα παιδιά, δουλεύουν για 300-400 ευρώ στην καλύτερη περίπτωση. Υπάρχει η μαύρη εργασία και βέβαια πραγματικά ο κάθε εργαζόμενος έτσι δουλεύει και προσφέρει τα δικά του χρήματα, τη δική του εργασία, προκειμένου να μπορεί και μετά τον εργασιακό βίο να μπορεί να ζει αξιοπρεπώς και ανθρώπινα. Και εδώ πρέπει να πούμε και κάτι άλλο, γιατί υπάρχει και η λογική και η αντίληψη που καλλιεργούν του κόστου. Mm-hmm. Δηλαδή είναι κόστος, έτσι, ποιος, αυτός που παράγει τον πλούτο. Είναι κόστος να έχει υγεία, να έχει φάρμακα, να έχει μια αξιοπρεπή σύνταξη. Γι' αυτό λέμε εμείς ότι πρέπει να αντιπαρατεθούμε σε αυτή τη λογική. Ο εργαζόμενος, αυτός που παράγει τον πλούτο, έχει δικαίωμα να έχει κοινωνική ασφάλιση, έχει δικαίωμα να υπάρχει αυτό το δίχτυ, το οποίο θα τον προστατεύει από όλες τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσει στη ζωή του. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, καλλιεργείται η αντίληψη ότι η κοινωνική ασφάλιση αφορά τη σύνταξη που θα πάρουμε μετά από 30 ή 40 χρόνια. Ναι. Επί της ουσίας όμως, το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης αφορά την κάθε μέρα της ζωής του εργαζόμενου. Τις συνθήκες που δουλεύει, αν είναι στα βαρέα και στα ανθυγιεινά, τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, την υγεία, την πρόνοια, ναι, τον αποδία, ας το πούμε, να πάει σε έναν... Τι μητρότητα, ακόμα και προτού γεννηθεί, τον προγενετικό έλεγχο, μέχρι και την τρίτη ηλικία, μέχρι και από την ώρα που είναι να κλείσει τα μάτια σου. Άρα καταλαβαίνουμε ότι αποτελεί ένα δίχτυ προστασίας για τον εργαζόμενο και γι' αυτό λέμε ότι η κοινωνική ασφάλιση έχει χτιστεί με τον ιδρώτα, με τους αγώνες των εργαζομένων όλα τα προηγούμενα χρόνια, γι' αυτό δεν δικαιούμαστε εμείς να μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια. Και γι' αυτό λέμε ότι εχθές, ας το πούμε, υπήρχε η κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Χρειάζεται ο καθένας από εμάς να γίνει φορέας ενημέρωσης, γιατί να πούμε εδώ πέρα την προσπάθεια που γίνεται από την κυβέρνηση και από τα παγαλάκια, τα μέσα ενημέρωσης. Βέβαια. Οι οποίοι δουλεύουν και τι καλλιεργούν. Καλλιεργούν την αυξήσεις. Έτσι ότι έχουν αυξήσεις. Πάμε εμείς στους χώρους δουλειάς, λένε οι εργαζόμενοι, για πέστε μας πότε θα έρθουν, τι δικαιούμαστε, τι θα πάρουμε. Και στην πραγματικότητα δεν πρόκειται να πάρουν τίποτε. Στην πραγματικότητα η αλήθεια είναι αυτό που λέει ο προϋπολογισμός. Που λέει ότι η δαπάνη για την κοινωνική ασφάλιση μειώνεται κατά 260 εκατομμύρια. Πώς είναι δυνατόν να αυξάνονται οι συντάξεις και από την άλλη μεριά
να μειώνεται η δαπάνη 220 δισεκατομμύρια ευρώ. 260 εκατομμύρια, με συγχωρείτε. Ναι. 260 εκατομμύρια. Ναι, είναι τα μαθηματικά τα καινούργια αυτά. Ναι. Είναι μαθηματικά καινούργια. Απλώς υπάρχει, όπως είπα, μια προπαγάνδα. Εμείς πρέπει να σπάσουμε αυτή την προπαγάνδα, να πάμε στους χώρους δουλειάς. Ήδη τα σωματεία, η Ομοσπονδία έχει πάρει απόφαση για συμμετοχή στην απεργία όταν θα προκυρηθεί, όταν η κυβέρνηση φέρει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο στη Βουλή. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει απεργιακή απάντηση και σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε. Δηλαδή, στους χώρους δουλειάς, με μαζικές διαδικασίες ενημερώνουμε και καλούμε τους εργαζόμενους να πάρουν απόφαση και να δώσουμε τη μάχη, να υψώσουμε ένα τείχος αντίστασης σε αυτή την επίθεση στην κοινωνική ασφάλιση, και είμαστε σίγουροι ότι μπορεί αυτός ο αγώνας να δημιουργήσει και τις προϋποθέσεις για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, να παλέψουμε για καλύτερες μέρες για όλο το εργατικό κίνημα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.